Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον ερώτημα να απαντήσουμε σήμερα. Ποιος είναι ο ασφαλής χρόνος για να συμβιώσουμε σε μια νέα σχέση? Ρωτάει μια φίλη, Θέκλα λέει. Ξέρω ότι είναι εκτός θέματος επειδή το γράφει ως σχόλιο κάτω από ένα βίντεο, αλλά πραγματικά είναι σημαντική για μένα η γνώση σου για να μην πω χαζομάρα. Προφανώς η φίλη αυτή κλήθηκε να δώσει τη δική της γνώμη σε σχέση με αυτό το θέμα. Ποιος είναι ο ασφαλής χρόνος, αν υπάρχει, για να καταλάβει κάποιος κάποια ότι είναι κατάλληλος, κατάλληλη για συμβίωση, όχι γάμο, όταν δηλώνει ερωτευμένος, ερωτευμένη και καλεί τον την σύντροφο να αφήσει το δικό του της σπίτι και να μετακομίσει στο δικό του της. Όποτε έχεις χρόνο και διάθεση, πες μας και γι' αυτό. Μάλιστα. Να το πω έτσι με πιο απλά λόγια, γιατί νομίζω η φίλη στην προσπάθεια της να μην αποκαλυφθεί τι ακριβώς ρωτάει, λέει, βάζει και το του και το της και ως και η. Από ό,τι κατάλαβα, ένα αγαπημένο της πρόσωπο, έχει γνωρίσει ένα άλλο πρόσωπο, είναι ερωτευμένη, είναι στην αρχή της γνωριμίας και πολύ νωρίς δέχθηκε πρόταση το αγαπημένο της πρόσωπο να μετακομίσει στο σπίτι του νέου συντρόφου. Δεν ξέρω αν το αγαπημένο της πρόσωπο είναι γυναίκα ή άνδρας, υποθέτω πως είναι γυναίκα. Δεν έχει σημασία όμως. Ποιος είναι ο ασφαλής χρόνος, εάν υπάρχει, για να μετακομίσουμε σε μια νέα σχέση? Μαντέψετε, δεν υπάρχει ασφαλής χρόνος. Δεν υπάρχουν κανόνες και οδηγίες που αν τα ακολουθήσεις θα έχεις μια σίγουρη επιτυχία στη νέα σου ερωτική σχέση. Δεν υπάρχουν. Οι ερωτικές σχέσεις είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμπεριέχει πολλά ρίσκα. Γι' αυτό και έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι ότι το φλερτ είναι ένα παιχνίδι για δυνατούς παίχτες. Δεν είναι παιχνίδι για αδύνατους παίχτες. Και ότι όποιος μπαίνει στη διαδικασία να φλερτάρει και να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια καινούργια ερωτική σχέση, θα έχει αγωνίες, θα έχει έγνοιες, θα έχει ανασφάλειες και δεν θα είναι σίγουρος αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει σε μια νέα ερωτική σχέση ότι σίγουρα τα πράγματα θα πάνε εξαιρετικά. Μπορεί να πάνε πολύ καλά, μπορεί και όχι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να δίνουμε συμβουλές στους ανθρώπους που αγαπάμε, είτε αυτοί είναι τα παιδιά μας, είτε είναι φίλοι μας, είτε κάποιοι που μας εκτιμούν και μας σέβονται και ρωτούν τη γνώμη μας, να δίνουμε συμβουλές του στυλ, είναι καλή ιδέα να συγκατοικήσεις, τρέξε, πήγαινε, συγκατοίκησε, ή δεν είναι καλή ιδέα να συγκατοικήσεις, μην το αποδεχθείς. Στη θέση σου, φίλη, που ρωτάς, εγώ θα έδινα την εξής απάντηση. Εσύ πώς νιώθεις? Έχεις γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, έχετε φλερτάρει, έχετε βγει έξω, προφανώς τα έχετε φτιάξει, είσαστε μαζί, υπάρχει έρωτας με ανταπόκριση, έχετε ερωτικές επαφές και τώρα που είσαι πάνω στην κάψα του έρωτα, έρχεται το άλλο το πρόσωπο και σου λέει άσε το σπίτι σου και έλα να ζήσουμε μαζί, έλα να δοκιμάσουμε να ζήσουμε μαζί. Πώς νιώθεις εσύ γι' αυτό? Νιώθεις χαρά? Είσαι χαρούμενος, είσαι χαρούμενη που σου έχει ζητηθεί να μετακομίσεις και να συγκατοικήσεις με το υποκείμενο του ερωτό σου? Δεν είναι καλή ιδέα να πεις το αντικείμενο του ερωτό σου, το υποκείμενο του ερωτό σου. Είσαι ενθουσιασμένος, είσαι χαρούμενος? Έχεις κάποιες ανησυχίες? Ποιες είναι αυτές οι ανησυχίες σου? Θες να τις συζητήσουμε μαζί? Έτσι μόνο μπορούμε να εφανούμε χρήσιμοι σε ανθρώπους που αγαπάμε στο να σκεφτούν καλύτερα τα δεδομένα τους και να πάρουν μια απόφαση για το αν θα συγκατοικήσουν ή όχι με βάση το πώς νιώθουν οι ήδη και ποιες είναι οι συνθήκες στις σχέσεις τους και όχι με βάση γενικόλογους κανόνες που εφαρμόζουν σε όλες τις σχέσεις. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν υπάρχουν μαγικοί κανόνες. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Εγώ θα συμβούλευα ένα πρόσωπο αν με ρωτούσε, πέραν του να θέσει κάποια ερωτήματα στον εαυτό του, στον εαυτό της, για να δει πώς ακριβώς νιώθει και να σιγουρευτεί ότι κάνει αυτό που θέλει το ίδιο το πρόσωπο και όχι ότι εκτελεί τις επιθυμίες του άλλου προσώπου χωρίς κατά βάθος να θέλει και η ίδια ή και ο ίδιος. Θα έδινα κάποιες συμβουλές γενικές σε σχέση με τη συναισθηματική και οικονομική μας προστασία σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν η σχέση είναι πολύ πρόσφατη, αν είναι μια πολύ πρόσφατη γνωριμία που μετράει κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες και ακόμη δεν είμαστε σίγουροι
για το πώς θα προχωρήσει αυτή η σχέση, θα έλεγα μην κάνεις μεγάλες κινήσεις του στυλ να αφήσεις το δικό σου σπίτι και να πας να μείνεις στο σπίτι του νέου σου συντρόφου. Μπορείς να κρατήσεις το δικό σου το σπίτι και να κάνεις μια δοκιμαστική μετακόμιση, μια δοκιμαστική συμβίωση. Γιατί στη συμβίωση, σε ένα νέο ζευγάρι, θα βγουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Και γι' αυτό το λόγο δεν είμαι εύκολη στο να πω «Μην πας να συγκατοικήσεις τόσο νωρίς, περίμενε!» Επειδή πιστεύω ότι μέσα στη συγκατοίκηση δεν μπορεί κάποιος να κρύψει τα συναισθήματά του, δεν μπορεί να κρύψει την προσωπικότητά του, δεν μπορεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά εκείνα της προσωπικότητάς του, τα οποία θα μπορούσε πιο εύκολα να αποκρύψει όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται εκτός σπιτιού για ραντεβού. Όταν κάνεις dating, όταν βγαίνεις ραντεβού, όταν δεν συγκατοικείς με τον νέο σου ερωτικό σύντροφο, αν κάποιος έχει κακή διάθεση, για παράδειγμα έχει μέρες τις οποίες έχει θυμό ή έχει μέρες τις οποίες έχει έντονη αρνητικότητα, μπορεί εκείνες τις μέρες να σου πει «Ξέρεις, έχω δουλειές σήμερα, δεν μπορώ να συναντηθούμε, ας συναντηθούμε αύριο, μεθαύριο», και έτσι να μην αντιληφθείς ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, κάποιες μεταπτώσεις στη διάθεση του νέου σου συντρόφου, μια κυκλοθυμία η οποία μπορεί να φέρει πρόβλημα σε μια συνύπαρξη. Είμαι της γνώμης ότι το να συγκατοικήσει ένα ζευγάρι νωρίς αποτελεί ένα crash test, ένα τεστ αντοχών για μια καινούρια σχέση. Δεν το θεωρώ απαραίτητος κακό. Εκείνο που με ανησυχεί, που θα με ανησυχούσε, θα ήταν κάποιος να αφήσει το δικό του το σπίτι, να αφήσει τη δική του τη διευθέτηση και να πολύ νωρίς σε μια νέα γνωριμία να προχωρήσει στο να συγκατοικήσει με ένα άλλο πρόσωπο με τέτοιο τρόπο ώστε, εάν τυχόν δεν τα πάει καλά εκείνο το ζευγάρι, να μην υπάρχει τρόπος για να μπορέσει να φύγει γρήγορα από εκεί. Έτσι μπαίνουμε στο ζήτημα πόσος καιρός χρειάζεται να συγκατοικήσει ένα ζευγάρι για να πει ότι γνωρίζει αρκετά καλά ο ένας τον άλλο. Αν οι δύο νέοι άνθρωποι που ξεκινούν την καινούρια ερωτική σχέση είναι ενθουσιώδεις για την νέα ερωτική σχέση, είναι επικοινωνιακοί και θέλουν να περνούν πολλή ώρα μαζί, τότε θα έλεγα ότι ένα χρονικό διάστημα των 9 μηνών έως ενός χρόνου είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να μάθουν καλά ο ένας το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του άλλου. Μέσα σε εκείνο το διάστημα των 9 μηνών, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τις μεταπτώσεις των ορμονών και τις αυξομοιώσεις των ορμονών, φαίνεται ότι ένα νέο ερωτικό ζευγάρι τους πρώτους 3 μήνες έχει μια έντονη ορμονική διεργασία. Βοηθάει πολύ η έκκριση ορμονών ώστε να διατηρείται υψηλό το πάθος και η επιθυμία. Στο δεύτερο τρίμηνο πέφτει κάπως το πάθος και η επιθυμία, αλλά εξακολουθούν να είναι ισχυροί συνδετικοί κρίκοι. Και μέχρι τους 9 μήνες συντηρείται ερωτικά η σχέση από τις ορμόνες, δηλαδή από τον βιοχημικό παράγοντα, από το σωματικό παράγοντα. Από τους 9 μήνες και μετά φαίνεται ότι χρειάζεται και το ψυχολογικό και το ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι για να συντηρήσει τον έρωτα ενός ζευγαριού. Όχι ότι χάνεται απαραίτητος ο έρωτας ενός ζευγαριού μετά το πέρας των πρώτων 9 μηνών, αλλά σταματάει να παίζει τόσο ουσιώδη ρόλο το σωματικό κομμάτι. Κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτό έχει να κάνει με τη βιολογία, ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ανθρώπινη εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 9 μήνες και ότι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γεννιόμαστε στη σύγχρονη εποχή αλλά κουβαλάμε ένα πρωτόγονο σώμα, ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι που δεν είχαν το θεσμό του μονογαμικού ζευγαριού, δεν είχαν το θεσμό του ρομαντικού έρωτα, έπρεπε να έχουν κάποιον ισχυρό βιολογικό παράγοντα που να τους κρατάει μαζί κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης. Οπότε αν προέκυπτε εγκυμοσύνη από την αρχή μιας ερωτικής γνωριμίας, για τους 9 μήνες που θα διαρκούσε εγκυμοσύνη, που το θηλυκό θα είχε μεγάλη χρησιμότητα για την παρουσία και τη βοήθεια του αρσενικού, να μπορεί να διατηρηθεί το πάθος και επιθυμία, ώστε αυτοί οι δύο να είναι μαζί. Φυσικά, στη σημερινή εποχή δεν έχουμε μόνο ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, ετερόφιλα ζευγάρια, έχουμε και ομόφιλα ζευγάρια και οι ορμόνες μας δεν παίζουν τόσο πρωτόγονο ρόλο όπως έπαιζα στους πρωτόγονους ανθρώπους. Φαίνεται όμως ότι τους πρώτους 9 μήνες έχουμε και μια βοήθεια σωματική.
Αυτό το λέω και με βάση τα διαβάσματά μου. Όταν με ρωτάτε πού τα έχεις διαβάσει αυτά, τα περισσότερα τα διαβάζω σε μελέτες που πέφτουν στο διάβα μου, που δεν κρατάω, επειδή δεν είμαι ακαδημαϊκός εγώ, όπως είναι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, δεν κρατάω βιβλιογραφία, δεν τα σημειώνω κάπου. Όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου, θα έχετε δει ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία στα βιβλία μου. Οπότε όσοι με ρωτάτε μπορείτε να μου συστήσετε βιβλιογραφία για να διαβάσω, ρωτάτε λάθος πρόσωπο, να ρωτήσετε κάποιον ακαδημαϊκό να σας συστήσει βιβλιογραφία, γιατί οι ακαδημαϊκοί έχουν αυτή την καλή συνήθεια της αποδελτίωσης και όταν διαβάζουν κάτι που τους φαίνεται χρήσιμο σημειώνουν κάτω την ανάλογη βιβλιογραφία και επίσης τα άρθρα τους στις εκδόσεις τους έχουν πάρα πολύ βιβλιογραφία. Το έχω παρατηρήσει όχι μόνο από τα διαβάσματά μου, το έχω παρατηρήσει όμως και από τους πελάτες μου, γιατί έχω δει χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο, ότι οι πρώτοι 6 με 9 μήνες είναι συνήθως πολύ παθιασμένοι και με έντονο το ερωτικό στοιχείο σε όλα ανεξαιρέτως τα ζευγάρια. Και κάποια ζευγάρια μετά το πέρας των πρώτων 9 μηνών βιώνουν ένα ερωτικό πλατό, δηλαδή σαν να ξενερώνουν λίγο και να μην είναι τόσο έντονη η ερωτική έλξη. Ακριβώς εκεί. Σε εκείνο το σημείο του ερωτικού πλατό έρχεται να δοκιμαστεί η ποιότητα, η ψυχοσυναισθηματική ποιότητα της σχέσης, όχι μόνο η σεξουαλική ποιότητα της σχέσης. Εκεί στους 9 μήνες προς τον ένα χρόνο θα διαφανεί αν εμείς που είμαστε το νέο ζευγάρι, για παράδειγμα, που είμαστε 9 μήνες ζευγάρι, αν έχουμε βιωσιμότητα πέρα από τις ορμόνες, πέρα από το καθαρά βιολογικό κομμάτι. Έχουμε κάνει διάφορα βίντεο για το τι είναι flirt, τι είναι infatuation, τι σημαίνει κάποιος να έχει ένα φάτσιμα που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, να έχει μια καψούρα όπως λένε στην Ελλάδα, τι σημαίνει να ερωτευτείς και τι σημαίνει να έχεις ερωτική αγάπη. Η ερωτική αγάπη, κατά τη γνώμη μου πάντα, ξεκινάει να χτίζεται από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μιας ερωτικής σχέσης ή δεν ξεκινάει να χτίζεται από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μιας ερωτικής σχέσης. Αν οι δύο άνθρωποι που δημιουργούν μια νέα ερωτική σχέση και μπαίνουν σε μια νέα ερωτική σχέση έχουν πνευματικότητα και έχουν μια αγνή επιθυμία να χτίζουν και να χτίσουν μια όμορφη, μια σεβαστική σχέση στη ζωή τους, τότε φροντίζουν από την αρχή να πράττουν και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνουν σεβασμό, κατανόηση, αγάπη, ελευθερία προς το τέρι τους και να ελκύουν και προς τον εαυτό τους τα αντίστοιχα ή να ζητούν εμέσως πλην σαφώς τα αντίστοιχα, δηλαδή δείχνω αγάπη και ζητάω και δείχνω με τον τρόπο μου ότι θα ήθελα να λάβω αγάπη. Δείχνω κατανόηση και δείχνω κιόλας ότι θα ήθελα να πάρω κατανόηση. Και το κομμάτι της ανταποδοτικότητας είναι εξαιρετικά σημαντικό στις ερωτικές σχέσεις. Ανταποδοτικότητα με αυτή την έννοια. Ότι δίνω θετικά συναισθήματα και αναμένω να πάρω θετικά συναισθήματα. Ότι λαμβάνω θετικά συναισθήματα και δίνω πίσω θετικά συναισθήματα. Όχι ανταποδοτικότητα με την έννοια των συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων ή των συναισθηματικών συμφερόντων ή των σεξουαλικών συμφερόντων, ανταποδοτικότητα με την έννοια της αρμονίας και με την έννοια της ισοτιμίας μέσα σε ένα ζευγάρι. Αν θέλεις να πάρεις αγάπη από το τέρι σου, δώσε κιόλας. Αν θες να πάρεις κατανόηση από το τέρι σου, δώσε κιόλας. Αν θες να πάρεις ενσυναίσθηση από το τέρι σου, δώσε κιόλας. Αν θέλεις έντιμη και ειλικρινή επικοινωνία με το τέρι σου, δώσε κιόλας. Αυτό είναι η ανταποδοτικότητα. Και χτίζω με γερά θεμέλια μια νέα ερωτική αγάπη κατά τη διάρκεια, κατά την αρχή και τη διάρκεια μιας ερωτικής σχέσης, όταν ξεκαθαρίζω και στον εαυτό μου πρώτα, αλλά και στο τέρι μου έπειτα, ότι έχω αυτές τις επιθυμίες για τη σχέση μας, ότι έτσι φαντάζομαι τη σχέση μας, έχω αυτό το όραμα για τη σχέση μας, να είναι μια σχέση αγαπητική, μια σχέση σεβαστική, μια σχέση που να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, μια σχέση που να δίνει και στους δυο μας μια πνευματική προοπτική και ξεκαθαρίζουμε και τα εργαλεία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Από την αρχή λέμε ότι θα ήθελα να μιλάμε. Θα ήθελα να μιλάμε ανοιχτά. Είμαι διατεθειμένη να μιλάμε ανοιχτά. Θα ήθελα να έχουμε κάποιο τρόπο να εκτονώνουμε τις εντάσεις. Όταν νιώθεις καταπίεση ή όταν νιώθω καταπίεση, να
δίνουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να συζητήσουμε τα συναισθήματα μας μεταξύ μας. Όταν κάτι μας ενοχλεί, να έχουμε κανόνα να το λέμε. Να το λέμε νωρίς και να το συζητάμε έντιμα και ρεαλιστικά. Να μην υποπίπτουμε στις διεργασίες εκείνες τις οποίες δεν μιλάμε για αυτά που μας ενοχλούν και στη συνέχεια τα βγάζουμε ως παθητική επιθετικότητα προς το τέρι μας ή ακόμη χειρότερα κατηγορούμε το τέρι μας για τα δικά μας αρνητικά συναισθήματα ενώ ποτέ δεν τα γνωστοποιήσαμε σε αυτό. Όλα αυτά λοιπόν, η συναισθηματική βιωσιμότητα μιας σχέσης, το αν ταιριάζουν οι δύο άνθρωποι, το να γνωρίσει καλά ο ένας το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του άλλου, θα είναι εφικτά μόνο μέσα από τη συγκατοίκηση. Ξαναλέω ότι μια σχέση η οποία είναι από απόσταση, μια σχέση στην οποία ο καθένας ζει στο δικό του σπίτι και μιλάνε μέσω μηνυμάτων, μέσω βιντεοκλήσεων, τηλεφώνων και βρίσκονται 1-2 φορές τη βδομάδα, αλλά δεν συγκατοικούν, δεν συμβιώνουν, αυτή η σχέση μπορεί να διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δύο ανθρώπους που δεν ταιριάζουν να είναι συνδεδεμένοι σεξουαλικά και ερωτικά μεταξύ τους. Και όλες εκείνες τις ώρες που περνάμε ξεχωριστά από το τέρι μας, ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να δημιουργούμε, να πλάθουμε φαντασιώσεις μέσα στο μυαλό μας για το πώς είναι το τέρι μας, για το πώς είναι η σχέση μας, για το πώς είναι η αγάπη μας, οι οποίες να μην ευσταθούν και να μην έχουν κανένα ρεαλιστικό αντίκρισμα. Οπότε φίλοι, εσύ που κάνεις το αρχικό ερώτημα, πότε είναι ο ασφαλής χρόνος για να συγκατοικήσει ένα ζευγάρι, τι θα συμβούλευα το παιδί μου, την κόρη μου, το γιο μου, τι θα συμβούλευα έναν καλό μου φίλο που θα με ρωτούσε και θα μου έλεγε έχω γνωρίσει κάποιον, έχω γνωρίσει κάποιον πρόσφατα και έχουμε ερωτευτεί. Έχουμε ερωτευτεί πολύ και περνάμε πολύ όμορφα και μου ζήτησε να αφήσω το σπίτι μου και να πάω να συγκατοικήσω. Τι θα τον συμβούλευα, θα τον συμβούλευα ζήσε το, βίωσε το, αλλά για το πρώτο χρονικό διάστημα, για τους πρώτους 6 με 9 μήνες, κράτα ένα σχέδιο δράσης, ένα σχέδιο βήτα. Δηλαδή, μην αφήσεις το δικό σου το σπίτι. Πήγαινε να μείνεις στο δικό του σπίτι, στο δικό της σπίτι, προσκάλεσε τον να έρθει στο δικό σου σπίτι, αλλά ας μην αφήσει ο καθένας στο δικό του σπίτι, ούτως ώστε εάν σε αυτή τη δοκιμαστική περίοδο μάθεις, καταλάβεις, συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η σχέση δεν είναι καλή για σένα και ότι δεν σου κάνει καλό αυτή η σχέση, να έχεις διέξοδο. Μην αφήσεις το δικό σου σπίτι, μην το ξενικιάσεις αν νοικιάζεις σπίτι ή μην το πουλήσεις αν έχεις δικό σου σπίτι. Μην αφήσεις τη δικιά σου την εστία να μην υπάρχει εκεί πέρα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Εύχομαι για σένα να πάει καλά η σχέση σου, επιθυμούμε να πάνε καλά οι ερωτικές σχέσεις των ανθρώπων, γιατί ακριβώς οι ερωτικές σχέσεις και ιδιαίτερα οι ερωτικές σχέσεις των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους μαζί και θέλουν να είναι ο ένας το τέρι του άλλου και θέλουν να φτιάξουν οικογένεια και να ανοίξουν σπίτι μαζί, αν πάνε καλά αυτές οι ερωτικές σχέσεις, δίνουν συναισθηματική ασφάλεια, μάλλον συμβάλλουν στη συναισθηματική ασφάλεια των μερών, συμβάλλουν στη ψυχική ισορροπία των μερών και των δύο μερών που συμβάλλονται και συμβάλλουν και στη γενικότερη ευζοία των ανθρώπων. Μπορεί εδώ στο κανάλι να λέμε πολλές φορές ότι δεν πρέπει οι ερωτικές σχέσεις να είναι αυτοσκοπός και ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από μια ερωτική σχέση για να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό όμως δεν μειώνει τη σημασία που έχει η συντροφικότητα, γιατί οι άνθρωποι είμαστε συντροφικά όντα, κοινωνικά όντα και συντροφικά όντα. Και για όσους το επιθυμούν το να έχουν μια σχέση ζωής, αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ευτυχία τους, μια υγιής σχέση, μια αγαπητική σχέση ζωής, όχι μια σχέση ζωής αρπακόλα και ό,τι να είναι. Οπότε η δοκιμασία της συγκατοίκησης μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αν όντως αυτή η σχέση είναι κατάλληλη για μας ή όχι. Άρα θα έλεγα δεν είναι κακή ιδέα να δοκιμάσει ένα ζευγάρι να συγκατοικήσει νωρίς, αλλά για το πρώτο χρονικό διάστημα καλό είναι να υπάρχει διέξοδος και για τους δύο, σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να μπορεί να έχει το χώρο του κάποιος, να έχει την άνεση του κάποιος, να μπορέσει να μείνει μόνος του ξανά, μόνη της ξανά. Και επίσης, οι συμβουλές που θα δίναμε σε ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε αυτή τη φάση ζωής, σε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που βρίσκεται στην απαρχή μιας γνωριμίας, είναι προσπάθησε από τη δική σου την πλευρά να χτίσετε μαζί μια ερωτική αγάπη με πνευματικότητα. Δεν αποθούμε
δεν αποτρέπουμε τους ανθρώπους από το να δημιουργήσουν ερωτικές σχέσεις και ερωτικές σχέσεις αγάπης, αντιθέτως τους στηρίζουμε και τους στηρίζουμε στο να διεκδικούν με τον τρόπο που ανέφερα προηγουμένως την ανταποδοτικότητα, την ψυχοσυναισθηματική και πνευματική ανταποδοτικότητα στις ερωτικές τους σχέσεις και τους στηρίζουμε στο να προσπαθούν να χτίσουν, εάν αυτό γίνει εφικτό, γιατί το εφικτό έχει να κάνει και με τον άλλο τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το τέριασμα των δύο ανθρώπων και αν βρίσκονται σε ένα παρόμοιο πεδίο ψυχοσυναισθηματικής και πνευματικής ανάπτυξης, τους ενθαρρύνουμε, εάν αυτό είναι εφικτό, να χτίσουν όμορφες αγάπες. Την αγάπη μου έχετε όλοι. Φιλιά!